Πολλές φορές, παιδιά, ετέθη μία απορία για το φαινόμενο των αναστενάριδων. Και στο παρελθόν, όχι μία φορά, αλλά περισσότερες φορές. Και βέβαια έκανα μία προσπάθεια να σας πω λίγα λόγια, γιατί ίσως πολλά θα μπορούσαν να υποθούν. Τελειώνοντας το περιπνευματισμού θέμα, έκρινα καλό να σας πω και μερικά πράγματα, όχι για τους αναστενάριδες μόνο, αλλά για το γενικότερο φαινόμενο. Διότι απλούστατα άπτεται και του πνευματισμού, χωρίς να είναι βεβαίως μόνο ένα πνευματιστικό φαινόμενο. Ανήκει απλώς στη αναβίωση μιας οργιαστικής ιδωρολατρικής λατρείας. Και φυσικά δεν είναι μόνο οι αναστενάριδες που έχουν αυτήν την αναβίωση. Έχουμε, δυστυχώς είπα, πολλές αναβιώσεις που πάντοτε έχουν και ένα ένδυμα ή ένα επίχρησμα χριστιανικό. Βεβαίως δεν είναι καθόλου κάτι το χριστιανικό, και που επειδή μας περιβάλλουν αυτά όλα, όλες αυτές οι αναβιώσεις, θα ήθελα να γνωρίζετε, θα δείτε πράγματι και θα εκπλαγείτε ότι μπορούν αυτά να είναι στις μέρες μας, στις εποχές μας, μέσα στα σχολεία μας, μέσα στα σπίτια μας, και να αναβιώνουμε αυτή την κατάσταση. Είναι δυνατόν? Θα το είδε. Είναι γνωστό ότι η θρησκεία των προγόνων μας, όπως εξάλλου και όλες οι θρησκείες της αρχαιότητος, ήταν φυσιολατρική. Όταν λέμε φυσιολατρική, εννοούμε ότι ήταν η λατρεία της κτήσεως. Εξάλλου αυτό συνιστά την ιδωλολατρεία. Όταν κάποτε μιλήσαμε και είπαμε μερικά πράγματα για την ιδωλολατρεία, αυτό είχαμε πει. Όπως λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, ότι οι άνθρωποι ελάτρευσαν την κτήσιν παρά τον κτήσαντα. Δηλαδή, τα κτίσματα παρά των δημιουργών. Και όταν ο άνθρωπος δεν βλέπει τον δημιουργό, ούτε καν τον ανακαλύπτει πίσω από τα κτίσματα, μένει στα κτίσματα και γίνεται ιδωλολάτρης. Βλέπω το σύννεφο, βλέπω τη βροχή, βλέπω τον ήλιο, βλέπω τον έναστρο ουρανό. Δεν ανάγομαι στο να σκεφτώ θεών δημιουργών, αλλά προσκυνώ και λατρεύω εκείνο το οποίο βλέπω, αυτό που πέφτει στις αισθήσεις μου. Συνεπώς, καταλαβαίνετε, το φαινόμενο της ιδωλολατρείας είναι πολύ εύκολο και είναι το πρώτο σύμπτωμα των ανθρώπων που έπεσαν από τον παράδεισο, των πρωτοπλάστων. Και οι μεν πρωτόπλαστοι εγνώριζαν βεβαίως τον αληθινό Θεό, ίσως και τα παιδιά τους, αλλά λίγο πιο κάτω άρχισαν να ξεχνούν τον αληθινό Θεό, και διαρκώς να τον ξεχνούν, να τον χάνουν από τον οπτικό τους ορίζοντα και να τον ταυτίζουν με την δημιουργία. Έτσι βροντά, τι βροντά, βροντά διότι απλώς δύο σύννεφα συναντώνται, θα λέγαμε, που έχουν μία μεταξύ τους ηλεκτρική εκένωση, υπεύθερας και ραυνός, γιατί υπάρχει μια διαφορά δυναμικού ανάμεσα στο νέφος και τη γη. Αμέσως ο Θεός είναι αυτό. Ο Θεός ευρώντησε, δηλαδή αυτό είναι ο Θεός. Όχι ότι ο Θεός δια των κτισμάτων ενεργεί και δείχνει ό,τι θέλει να δείξει. Όχι, αυτό είναι ο Θεός. Αυτή λοιπόν η σύγχυση υπήρχε σε όλες ακριβώς τις θρησκείες, και τη δική μας, την ελληνική, διότι ελατρεύθη η φύση
και συνεπώς όλες οι θρησκείες στάθηκαν φυσιολατρικές. Σε αυτή τη λατρεία της φύσεως, της κτήσεως, όπως είναι φυσικό, εκείνοι οι οποίοι εμοιούντο, η μίστε, με ύψιλον, ο μίστης, αυτός ο οποίος μοιείται, μπαίνει μέσα στο πνεύμα, αυτός που γίνεται λάτρης, λέγεται μίστης. Βέβαια, οι μίστε μετήχαν ενεργώς και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αναπαραστήσουν τα φαινόμενα της δημιουργίας και να τα οικειωθούν, να τα ζήσουν. Βεβαίως, δύο φαινόμενα είναι εκείνα τα οποία πάντοτε κατέπληξαν τον άνθρωπο και που ήσαν μυστηριώδη και δεν υπήρχε απάντηση. Και επειδή δεν υπήρχε απάντηση, υπήρχε ένα είδος δογματικής, ας το πούμε, μύθου, ο λεγόμενος φιλοσοφικός ή ακριβέστερα, μια που μιλάμε για τη θρησκεία, ο θρησκευτικός μύθος, που προσπαθούσαν δια του μύθου να δώσουν την απάντηση. Αυτά τα δύο φαινόμενα ήταν η ζωή και ο θάνατος. Διότι η ζωή και ο θάνατος αποτελούν, θα λέγαμε, τους δύο πόλους του άξονος της υπάρξεως, όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά και του ζωικού και του φυτικού βασιλείου. Συνεπώς, δημιουργούσαν τελετές, σύμβολα, με τρόπον ενθουσιαστικών, που ήταν μια αναπαράσταση, θα λέγαμε, των φαινομένων της ζωής και του θανάτου, και με επικλήσεις ζητούσαν την αρρωγή των θεών, δηλαδή των δυνάμεων της φύσεως. Σας είπα ότι ήταν το φαινόμενο της ζωής και του θανάτου. Ανάμεσα δε σε αυτά έχουμε την γονιμότητα. Δηλαδή, η γονιμότης είναι φαινόμενο της ζωής και καταστρέφεται, η γονιμότης καταστρέφεται με το θάνατο. Όταν επί παραδείγματι έχουμε το φαινόμενο ηλίου γης, βλέπετε, βγαίνει ο ήλιος, όλα, και μάλιστα ο ανοιξιάτικος και ο καλοκαιριάτικος, όλα ανθίζουν, όλα βλαστάνουν, όλα καρποφορούν. Έρχεται ο χειμώνας και αυτά πεθαίνουν. Συνεπώς, παρατηρήθη, αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, είναι βασικό και κεντρικό στοιχείο σε όλες τις φυσιολατρικές θρησκείες, σε όλες. Μια μικρή παρένθεση. Ο μασονισμός είναι φυσιολατρική θρησκεία. Και σας είπα, θα μιλήσουμε πρώτα Θεός του χρόνου, δηλαδή το Σεπτέμβριο, και συνεπώς κέντρον του Θεού της θρησκείας των τεκτώνων είναι ο Ματς, ο μέγας αρχιτέκτον του σήμαντος, που δεν είναι άλλος παρά ο ήλιος. Στους Έλληνες είναι ο Απόλλων και στους Αιγυπτίους είναι ο Όσυρης και ούτω καθεξής. Τι κάνει ο Όσυρης, να χρησιμοποιήσω των Αιγυπτιακών μύθων? Ο ήλιος, ο Όσυρης, γονιμοποιεί την γη, η οποία θεωρείται θηλυκή θεότης, ενώ ο ήλιος αρσενική θεότης. Και από την γονιμοποίηση ηλίου και γης έχουμε το φαινόμενο της ζωής. Δηλαδή πίστευαν ακόμα στην αυτόματο γένεση της ζωής, ότι η ζωή εξάγεται από την ύλη και ούτω καθεξής. Αυτά όμως είναι δευτερεύοντα, είναι, θα λέγαμε, αποτέλεσμα αυτής της θέσεως. Οπότε βλέπετε την φυσιολατρία. Βλέπετε ότι η κτήσεις, η ιδία συντελεί στο να υπάρχει η ζωή. Τι έλεγαν οι στοικοί φιλόσοφοι? Ότι ο κόσμος, η ύλη, δεν είναι παρά ένα πυρ
που ανακυκλούνται διαρκώς. Κάτι πεθαίνει, κάτι γεννιέται. Και εκεί που κάτι πεθαίνει, εκεί κάτι γεννιέται. Μια ανακύκληση διαρκής. Σε όλα αυτά όμως, όταν εγίνεται μία τελετή, εγίνεται προσπάθεια να γίνει μία μίηση, μία μετοχή σε αυτά. Αυτή η λατρεία ελέγεται μυστήρια. Διότι ή μυστήριον, έχουμε όμως πολλά μυστήρια τα οποία θα σας αναφέρω στη συνέχεια, δεν ήταν παρά μία αναπαράσταση ούτως υπήν αυτής της γονιμότητας του φαινομένου της ζωής και του φαινομένου του θανάτου. Και επειδή πρώτον εγίνονται κατά μυστικών τρόπων και δεύτερον, γι' αυτό και μυστήρια, ξέρετε τη λέξη μυστήριο θα πει και μυστικό. Και δεύτερον, διότι χρειάζεται μία γνώση αυτής όλης της πρόσφορας και συνεπώς ελέγεται μυστήριον, διότι προσεφέρεται αυτή η γνώση μόνο σε εκείνους οι οποίοι έπρεπε να μοιηθούν εις το μυστήριον της ζωής και του θανάτου. Ομοίως ελέγονται και όργια. Θα δούμε όμως λίγο πιο κάτω τι θα πει μυστήρια και όργια, αν το θέλετε να το πούμε τώρα. Η λέξη όργια πιθανώς παράγεται από το ρήμα οργάο, το πρώτον όμικρον, οργάο, και σήμαινε τέλεσης μιας θρησκευτικής τελετής με ενθουσιασμό παράφορων. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Ωστόσο βλέπουμε εδώ ότι λέγονται όλα αυτά μυστήρια ή όργια. Όχι βεβαίως με τη σύγχρονη έννοια της λέξεως, αλλά όπως θα δείτε έφτασε να είναι η σημασία της λέξεως όργια που λέμε σήμερα όργιο. Έγινε σε αυτό το σπίτι, έγινε όργιο. Έκαναν όργια. Έχει από εκεί την καταγωγή, θα το δείτε στη συνέχεια. Έτσι έχουμε, παιδιά, τα μυστήρια, τα ελευσίνια, που ελατρεύεται η Δήμητρα. Δημήτυρ, είναι η γη Μήτυρ, είναι η μητέρα γη. Δηλαδή ελατρεύεται η γη. Είναι θεά της γης, είναι η θεά της γονιμότητος. Και τα μυστήρια τελούνται με αναπαραστάσεις της ανοίξεως, του καλοκαιριού, του φθινοπόρου και του χειμώνος. Ακόμη μέσα στα μυστήρια της Δήμητρος, στα Ελευσίνια, εκεί στην Ελευσίνα, παρά τας Αθήνας, υπήρχε και η ανέλυξη του μύθου της Περσεφόνης. Διότι η Περσεφόνη, ξέρετε, κατέβαινε 6 μήνες, λέει, κάτω στη γη, την άρπαζε ο Πλούτων, και 6 μήνες ή το επάνω. Εχαίρετο η μητέρα της που είχε την κόρη της μαζί, ενώ η Λυπάτο όταν κατέβαινε κάτω στον Άδη. Και δεν είναι τι άλλο παρά οι κτήσεις, η γη, η οποία πέφτει στην χειμερία της Νάρκη το χειμώνα, ή είναι μέσα σε έναν οργασμό, θα λέγαμε, βλαστήσεως την άνοιξη και το καλοκαίρι. Ακόμα έχουμε τα ορφικά μυστήρια στη Θράκη, τα μυστήρια του Ορφέως, τα οποία έχουν παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να τα πούμε πολύ γρήγορα. Έχουμε τα μυστήρια των Καβύρων, το Β με Ε Ιώτα, που ετελούντο στη Λίμνο, στη Σαμοθράκη, και είχαν μεταφερθεί και στην Βιωτία. Έχουμε τα μυστήρια του Διός στην Κρήτη, και μάλιστα στην Ήδη, σε ένα άντρον, σε ένα σπήλαιο της Ήδης, εκεί ελατρεύεται ο Ζεύς. Τα μυστήρια του Διονύσου ή του Βάκχου, που είτο θρακικής ή φρυγικής, από τη Φρυγία, προελεύσεως, και ετελούντο με μια άγρια παραφορά, και εξετραχυλίζοντο τα μυστήρια του Διονύσου μέχρις ακόμη αίματος και μέχρις ακροτηριασμών, έκοβαν και μέλη του σώματος και ακόμη έκαναν πράξεις
οι οποίες ήσαν κακόφημες, αντίθετες εις την ηθική και μάλιστα γενετησίου μορφής. Θα επανέλθω στο θέμα των διονυσιακών μυστηρίων. Εξάλλου βλέπουμε ότι επειδή εγίνονται αυτές οι καταστάσεις, επήρε σιγά σιγά η λέξη όργια τη σημασία ότι έχουμε πράξεις εξευτελιστικές και μάλιστα γενετησίου φύσεως. Από εκεί, από τα αρχαία μυστήρια, η αρχική σημασία δεν ήταν κάτι το κακό, ήταν τέλεσης, κάποιας τελετής αναπαραστάσεως, σας είπα κτλ. Σιγά σιγά όμως, επειδή εγίνονται βρώμικα πράγματα, επήρε σήμερα την έννοια οι λέξεις όργιον και όργια κακή, κακή σημασία. Όμοιως έχουμε τα μυστήρια της Κυβέλης, είναι αντίστοιχος θεότης με τα μυστήρια της Δήμητρος, είναι η θεά γη, στην Μικρά Ασία εκεί ετοιμάτου η Κυβέλη, αλλά με παρεκτροπές στα μυστήρια της, όπως και οι παρεκτροπές των μυστηρίων του Διονύσου. Έχουμε τα μυστήρια της Εκάτης, της Αφροδίτης, της Ίσιδος και του Μήθρα. Ο Μήθρας ήταν στην Περσία, η Ίσις στην Αίγυπτο. Αν θα πάτε στη Δήλο, εγώ το έχω δει αυτό, υπάρχει ένα ακέφαλον άγαλμα της Ίσιδος. Έτσι βλέπουμε, παιδιά, ότι τα μυστήρια και τα όργια ήσαν απλώς τελετές, δηλαδή καταστάσεων φυσιολατρικών, θέσεων φυσιολατρικών. Μάλιστα εκεί στην Δήλων, και θα σας το ξαναπώ πάλι παρακάτω, υπήρχε μία στήλη και πάνω εκεί, ακροτηριασμένο βέβαια, σπασμένο, ένα ομοίωμα ανδρικού γενετησίου μορίου. Ακριβώς γιατί έδειχνε ότι η θρησκεία είναι φυσιολατρική, είναι η λατρεία της γονιμότητος. Επί παραδείγματι η Αρτεμισία, η Άρτεμις της Εφέσου. Αν δείτε, ανοίξτε ένα βιβλίο ιστορίας, ξέρω εγώ, θα δείτε εκεί ότι είχε ένα ένδυμα το οποίο ήταν από πάνω έως κάτω το ένδυμα αυτό, λέει φόρεμα, ή το γεμάτο από μαστούς, σύμβολον της γονιμότητος. Και λατρεύεται η Άρτεμις της Εφέσου, η Εφεσία Άρτεμις, με πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, τελετή. Θυμηθείτε εκείνο το περιστατικό από τις πράξεις που κάποιος Δημήτριος Αργυρό κόπωσε και έκανε κάτι αναθήματα και τα λοιπά. Είδε ότι δεν πάνε καλά οι δουλειές με το να έχουμε τον χριστιανισμό και τα πράγματα εκεί ήταν άσχημα. Ακόμα θα ήθελα να δείτε τώρα εδώ, όταν ήρθε ο χριστιανισμός στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, ή το επόμενο βεβαίως, να εγκαταληφθούν όλες αυτές οι οργιαστικές τελετές. Όμως το πνεύμα των δεν πέθανε ποτέ. Και μπήκε, πέρασε μέσα στο χριστιανισμό. Απλώς επήρε επίχρησμα χριστιανικό και αυτές οι οργιαστικές τελετές συνεχίζουν να επιζούν με τη μορφή εθήμων και προγονικών καταλήπων. Εδώ θέλω τώρα να προσέξετε, γιατί μπορεί να πείτε, γιατί σας τα είπα όλα αυτά. Ναι, για να σας δείξω πώς μπορούμε να δούμε το θέμα. Έτσι, σε κάθε εποχή και ιδίως στην δική μας την εποχή, που θέλουμε να αναβιώσουμε την ελληνική μας παράδοση. Τώρα τι είναι παράδοση, είναι μεγάλο θέμα να το πει κανείς. Αναβιώνουμε και αυτές τις οργιαστικές τελετές. Ο καρνάβαλος, τι νομίζετε ότι είναι? Είναι ένα κατάλοιπο οργιαστικής τελετής, λατρείας, πιθανώς ρωμαϊκής. Πιθανώς. Προσέξτε, είναι κατάλοιπον οργιαστικής λατρείας και διδιονυσιακής. Αντιλαμβάνεστε ότι εκείνοι οι οποίοι μεταμφιέζονται, μετέχουν, γίνονται μύστε αυτής της ειδωλολατρικής
λατρείας, της οργιαστικής. Δηλαδή, αν κάνω, γίνω κι εγώ καρναβάλι, ντυθώ μασκαράς, να το πω έτσι απλό ελληνικά, γίνομαι, χωρίς να το καταλαβαίνω, ένας μύστης του διονυσιακού πνεύματος. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ευχάριστη, το ευχαριστό κλίμα, η ευχάριστη διάθεση να πιούμε, να γελάσουμε, να βομολογήσουμε κλπ. Κλπ. Τι νομίζετε, είναι μόνο που ίσως χάσαμε, θα λέγαμε, τις ρίζες μας, αλλά στην πραγματικότητα όμως αναβιώνει αυτή η διονυσιακή λατρεία. Αν ξέρατε ότι ο καρνάβαλος είναι διονυσιακής οργιαστικής υφής και ότι με τον αντιθώ καρνάβαλος, δηλαδή μασκαράς, ή να πάω να παρακολουθήσω, όπως είναι οι παρελάσεις των αρμάτων κτλ, αν ξέρατε ότι αυτό είναι ένα παμέγιστο αμάρτημα, άραγε θα το ξανακάνατε? Και ότι είναι η μετοχή μας εκεί και ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι πάμε για να διασκεδάσουμε, πάμε να χαζέψουμε, το ξέρετε αυτό? Ακόμα έχουμε τις λεγόμενες γιορτές του κρασιού. Και πού δεν υπάρχουν αυτές? Από τον Τύρναβο μέχρι το Δαφνί των Αθηνών. Γιορτές του κρασιού. Τι είναι αυτό, ξέρετε? Είναι αναβίωσης βακχικών ή διονυσιακών, θα λέγαμε, οργιαστικών τελετών. Διότι τότε οι άνθρωποι μεθούσαν. Είναι ο θεός του κρασιού, ο Βάκχος. Έχουμε εορτή των Ανθέων, λέμε, της Αμυδγαλιάς, λέμε, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό? Είναι οργιαστική ελευσινιακή τελετή που αναφέρεται στους καρπούς της γης. Στον Τύρναβο, λυπούμαι, όταν ήρθα κάποτε προ 30 ετίες περίπου εδώ και τα είδα αυτά, έμεινα έκπληκτος. Τελούσαν και κατά καιρούς τελούν, δεν ξέρω αν κάθε χρόνο το κάνουν, ο λεγόμενος βλάχικος γάμος. Στην πραγματικότητα δεν είναι βλάχικος ο γάμος. Είναι μία επίφαση. Και αν ακόμα λένε από την ακολουθία του γάμου, που είναι μία παροδία, μερικά πράγματα και δίνεται κάποιος ιερεύς κτλ, στην πραγματικότητα δεν είναι τι άλλο παρά μια τελετή γονιμότητος. Ο γάμος εξάλλου έχει την γονιμότητα. Θα λέγαμε είναι κυριολεκτικά οργιαστικής μορφής. Γι' αυτό και χρησιμοποιούν σε αυτή την τελετή εσχρές φράσεις και χρησιμοποιούν, μου το έχουν πει, δεν το έχω δει ακόμα στα μαγαζιά που πάνε να φάνε οι άνθρωποι ή σε αυτές τις παρελάσεις, σύμβολα πελωρίων γεννητικών οργάνων του ανδρός. Αυτό και μόνο δείχνει ότι είναι διονυσιακής υφής, φύσεως. Το ακούσατε, Μπορούμε να μετέχουμε σε μια τέτοια οργιαστική τελετή, ειδωλολατρική, φυσιολατρική, που λατρεύεται η γονιμότης? Μπορούμε? Και όλα αυτά κατά δυστυχία έχουν πέρασει τα τελευταία χρόνια μέσα στα σχολεία μας, στο λαό μας, και είναι ένα ξύπνημα, θα λέγαμε, παγανιστικών τάσεων. Παγανισμός θα πει ειδωλολατρία. Ο άνθρωπος ρέπει προς τον παγανισμό, δηλαδή προς την ειδωλολατρία, επειδή τον έζησε τον παγανισμό. Και σε αυτόν εκφράζει τα κατώτερα βιολογικά του ένστικτα. Ενώ ο χριστιανισμός θέλει να μας βγάλει από την κατάσταση αυτή του βιολογικού ανθρώπου, του σαρκικού ανθρώπου. Είδατε, ουμή καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής, λέει ο Θεός, για τη γενεά του Νόε, δια το είναι αυτούς σάρκας. Είναι όμως πολύ φυσικό όλα αυτά να θεωρούνται από τον χριστιανισμό απόβλητα και δαιμονιώδη, ως στοιχεία που κάποτε διέλαμψαν τις ειδωλολατρίες. Μια οργιαστική τελετή που είναι καθαρός διονυσιακή, παιδιά, είναι οι αναστανάριδες. Λυπούμε που πέρασε η ώρα και δεν θα συνεχίσουμε, θέλω μόνο μισή ώρα να μείνω στο θέμα αυτό. Να σας έλεγα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία,
Εν τούτης κάνουν θυσίες ζώων ταύρου, ένα εικοσαήμερο ετοιμάζονται, δεν εκκλησιάζονται, αλλά κρατούν όμως τις εικόνες του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, τις οποίες εικόνες αποκαλούν παππούδες, και κάνουν θυσίες περίεργες, έχουν εκστατικές καταστάσεις. Μάλιστα όταν μπουν σε εκείνη την έκσταση, η οποία είναι δαιμονικής υφής και έχει πνευματιστικό χαρακτήρα, αυτό το λένε οι ντόπιοι εκεί, όπως Φερυπίν στην Μακεδονία, στη Χαλκιδική, ότι τους έπιασε ο Άγιος. Δηλαδή πιάστηκε, δηλαδή δαιμονίστηκαν, να το πούμε εμείς στη γλώσσα τη δική μας, τη χριστιανική. Πηγαίνετε σε ένα λεξικό, πηγαίνετε στη μεγάλη εγκυκλοπαίδεια του Πυρισσού να διαβάσετε, έχει 6 στήλες πυκνογραμμένες για τους αναστενάριδες. Θα τρομάξετε πόσα πολλά υπάρχουν. Και εκεί θα αντιληφθείτε, παιδιά, ότι πρόκειται, σας ξαναλέγω, για μια οργιαστική διονυσιακή τελετή. Υπάρχει παραφορά, υπάρχει μέθη, παίρνουν τις εικόνες, τρέχουν προς τα βουνά. Υπάρχει δηλαδή ένα είδος που οι άνθρωποι αυτοί είναι έξω από τον εαυτό τους. Είναι δαιμονισμένοι. Όλα αυτά που και στην εποχή μας κατά δυστυχία παίρνουν τουριστικόν χαρακτήρα. Μπορούμε σε αυτά να μετέχουμε? Όχι μόνο δεν μπορούμε να μετέχουμε, δεν μας επιτρέπεται ως χριστιανοί που είμεθα, ούτε καν να παρακολουθήσουμε. Λέει κανείς, ώστε χάριν του τουρισμού θα μπορούσαμε να αναβιώσουμε την αρχαία μας προγονική θρησκεία, την δωλολατρική, για να μαζέψουμε μερικά χρήματα. Και αυτό λέγεται παράδοσης. Δηλαδή λέγεται ότι πρέπει να γυρίσουμε να γίνουμε πάλι οι δωλολάτρες. Αυτό λέγεται παράδοσης? Αν αυτό λέγεται παράδοσης, παιδιά, τότε αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Άλλο πράγμα, να κρατήσω ό,τι παλιό στοιχείο σαν ένα στοιχείο, σαν ένας κόσμος του λαού μου που έζησε, και να κρατώ τις ρίζες μου και να ξέρω από πού έρχομαι, και άλλο πράγμα να γυρίζω πίσω και να λατρεύω, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα στοιχεία του κόσμου τούτου. Μη λοιπόν ξαναγυρίζουμε, παιδιά, στα στοιχεία του κόσμου τούτου. Σας είχα πει την περασμένη φορά, σας το ξαναλέγω. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορείτε να μετέχετε τραπέζις Κυρίου και τραπέζις δαιμονίων. Και η τράπεζα του Κυρίου είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και η τράπεζα των δαιμονίων είναι όλα αυτά τα φαγοπότια, τα οποία στην πραγματικότητα είναι σπονδή θυσία στο διάβολο. Το ακούσατε? Θα μου πείτε πώς. Το λένε οι πατέρες. Μάλιστα, θα σας πω το εξής. Η πορνή είναι σπονδή του σπέρματος στο διάβολο. Το ακούσατε αυτό? Δεν πειράζει αν μιλάω έτσι. Εσείς ξέρετε πιο πολλά. Και βλέπετε και ακούτε σε τηλεοράσεις και στα σχολιά σας πιο πολλά πράγματα. Γιατί θα πρέπει να κρύψω κάτι? Ούβουλο με σεμνότητη λόγων καλοποίησεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν θα ήθελα να μιλήσω απλώς με σεμνούς λόγους, αλλά σεμνούς να κάνω αυτούς που με ακούν. Ή όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και υπήνω κλόκες ή οπάνου βούλο με, και να μιλήσω, διστάζω και να μην μιλήσω, δεν θέλω. Λοιπόν, το ξέρετε ότι είναι σπονδύ στον διάβολο η πορνεία και κάθε άλλη σαρκική αμαρτία που είναι έξω, που είναι έξω από το όνομα του Θεού. Είναι σπονδύ, είναι θυσία στον διάβολο. Είδετε, ευχαριστιέται ο διάβολος. Πολύ περισσότερο όταν δεν μένουμε στο θέμα αυτό, αλλά προχωρούμε στο να προσφέρουμε θυσίες που προσβάλλουμε κατευθείαν το Θεό. Δεν μπορούμε λοιπόν να καθόμαστε σε τραπέζι ειδωλικό με όλα αυτά δήθεν τα αναβιούμενα, δήθεν οι αναβιούμενες παραδόσεις μας, και από την άλλη μεριά να λεγόμαστε χριστιανοί. Εδώ κλείω το θέμα αυτό, το θεωρώ αυτοτελές, δεν θα δώσω συνέχεια, παρότι θα μπορούσα να πάρω
μερικά θέματα συνέχεια να τα κάνουμε πιο αναλυτικά, αλλά ο χρόνος μας πιέζει και θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά, ποτέ μα ποτέ σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που ή η πολιτεία μας ή το χωριό μας ή το σπίτι μας επιμένει να τα αναβιώνει, εμείς δεν θα μετέχουμε. Πού θα δείξουμε ότι είμαι θα χριστιανοί? Ακριβώς με το να πούμε ένα όχι σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις οργιαστικές τελετές της ιδωλολατρίας.